και σου λέω πως αυτό το χωριό προστατεύεται από μένα. Ήρθες για να με πολεμήσεις? Όχι, μικρό ψάρι. Δεν ήρθα εδώ για να σε πολεμήσω, αλλά για να ζητήσω τη βοήθειά σου. Είμαι η Γκούνχιλντ, η αρχηγός των φυλών. Ήρθες εδώ για να ζητήσεις τη βοήθειά μου? Τι είδους κόλπο είναι αυτό, μου λες? Δεν είναι κόλπο, Ζακ. Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Μη με προειδοποιήσεις για τίποτα, σφυγοκέφαλη. Είσαι ένας απλός αντιπερισπασμός. Σε έστειλαν εδώ για να μας απασχολήσεις όσο οι στρατιώτες σου ετοιμάζονται να επιτεθούν. Πολέμησε ή ρίξε κάτω το όπλο σου, ματουμαζέλ. Πολύ καλά. Και τώρα θα ηρεμήσεις πίσω από τα κάγκελα, ματμαζέλ. Θα μετανιώσεις γι' αυτό. Είστε ανόητοι που δεν ακούτε την προειδοποίησή μου. Ναι, ναι, φυσικά είμαστε. Αλλά εσύ, παρόλα αυτά, θα πας πάλι φυλακή. Ορίστε, είδατε. Μόλις κατάφερα να πιάσω την αρχηγό των σφυροκέφαλων. Ειδοποίησε τους φίλους σου, μικρούλα. Κινδυνεύουν. Θα έρθουν επιδρομής και θα καταστρέψουν το χωριό. Πες τους αμέσως πως πρέπει να ετοιμαστούν. Μαξ! Μαξ! Νομίζω πως θέλει να βοηθήσει. Λέει πως έρχονται οι επιδρομής. Ιδωλής! Επίθεση! Φυλακτείτε! Αχά! Ελάτε, παιδιά. Ξέρω πώς θα τους βοηθήσουμε. Σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα. Ελπίζω να πιάσει αυτό. Εσείς, παιδιά, έτοιμοι? Εντάξει, πάμε. Ωραία, παιδιά. Σταματήστε τώρα. Έπιασε. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτοί οι σφυροκέφαλοι πήγαν να με προκαλέσουν. Βλέπετε, φίλοι μου, εγώ, ο Ζακ, έδιωξα τις οχθές των αντιπάλων. Όλα καλά. Χα! Αυτό δεν ήταν ορδή. Ήταν ένα κόλπο για να σου αποσπάσουν την προσοχή. Τι εννοείς? Ήθελα να σας κρατήσουν απασχολημένους, όσο εκείνοι πήγαν να επιτεθούν. Όχι! Πήγαν όλη τη σοντιά! Έκλεψαν όλο το φαγητό!